Καλησπέρα σας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός και να εξηγήσω έτσι με απλά λόγια περί τίνος πρόκειται. Εν προκειμένου υπάρχει μια αίτηση για άμεση επικύρωση συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης και πιστωτών με σκοπό αυτή η συμφωνία να επικυρωθεί από το δικαστήριο και να αποκτήσει ισχύ με αποτέλεσμα η εταιρεία να μπορέσει να εξοικειωθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί. Τώρα, αυτός ο νόμος, γιατί υπάρχει αυτός ο νόμος που προβλέπει αυτή τη διαδικασία. Σκοπός του νομοθέτη είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που για κάποιο λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Άρα δηλαδή προϋπόθεση για να καταθέσει κάποιος τέτοιο είναι να υπάρχει οικονομική αδυναμία. Τι λέει ο νομοθέτης, γιατί έχει υιοθετήσει αυτή τη διαδικασία. Λέει ότι αυτή η διαδικασία χρειάζεται για λόγους κοινωνικούς, διάσωση θέσεων εργασίας, και οικονομικούς, διάσωση άλλης αξίας μιας επιχείρησης και προσέλκυση επενδυτών. Σκοπός δηλαδή της εξυγίανσης είναι μια εταιρεία να μην κλείσει, να συνεχίσει να λειτουργεί επί τη βάση μια συμφωνία που θα γίνει μεταξύ της επιχείρησης και των πιστωτών αυτής. Ο νομοθέτης βάζει κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Απαιτεί τον ορισμό ενός εμπειρογνώμονα. Ενός εμπειρογνώμονα ο οποίος πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής. Εν προκειμένου σε αυτή την αίτηση έχει επιλεγεί ένας ορκωτός ελεγκτής από την εταιρεία Sol ΑΕ, συνεργαζόμενοι ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ, η οποία είναι η μεγαλύτερη ελεγκτική σε αριθμό ελεκτών, η μεγαλύτερη ελεγκτική εταιρεία στην Ελλάδα. Επίσης, ο συγκεκριμένος εμπειρογνώμονας εξετάζει τα στοιχεία και εκφέρει μια άποψη επί των στοιχείων. Και επίσης υπάρχει μέσα και ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Τώρα, η συγκεκριμένη αίτηση. Τι λέει αυτή η συγκεκριμένη αίτηση. Αυτή η συγκεκριμένη αίτηση λέει ότι συγκεντρώνεται μια πλειοψηφία, την οποία την αποτελούν η Τράπεζα Πειραιώς, το ένα μέλος της, κοινοπραξίας, και αυτοί συμφωνούν ότι τι θα κάνουν. Η ΜΕΝ Πειραιώς θα μειώσει το μέλος Club Hotel Λουτράκι Καζίνο Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ. Η Τράπεζα Πειραιώς συμφωνεί ότι θα μειώσει τις απαιτήσεις κατά 50%. Η Club Hotel ότι θα μειώσει τις απαιτήσεις που έχει από την κοινοπραξία σε ποσοστό για κάποιος 90%, για άλλες 60%, μεσοσταθμικά κάπως 70%, με μια αποπληρωμή σε 15 χρόνια άτοκα, με τριετή περίοδο χάριτος, δηλαδή την κοπά για 3 χρόνια. Και μετά θα υπάρξει μια... Και μετά ως προς τους μη ως προς τους υπόλοιπους πιστωτές που δεν συμβάλλονται, θα υπάρξει μια απομείωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και για το ελληνικό δημόσιο, για πιστωτές άνω των 100.000 και για πιστωτές κάτω των 100.000 δεν θα υπάρξει καμία απομείωση, για εργαζόμενους θα λάβουν το 100% της απέτησής τους. Επίσης, πρώην κοινή εργαζόμενοι που έχουν πάει στα δικαστήρια θα πληρωθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα εκδοθούν. Αυτά λέει η αίτηση. Τώρα, αυτά λέει η αίτηση. Η αίτηση επίσης περιλαμβάνει και την έκθεση του πραγματογνώμονα που είπαμε από του Sol ΑΕ. Τι λέει τώρα ο πραγματογνώμονας. Ο πραγματογνώμονας λέει ότι οι παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδίου κρίνονται λογικές. Λέει ότι το σχέδιο έχει συνταχθεί ορθά στα πλαίσια ιστορικών στοιχείων, προοπτικών του κλάδου της αγοράς και των εκτιμήσεων που έχουν κίνηση σχετικά με τη διευθέτηση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές. Επίσης λέει ότι η τήρηση της συμφωνίας είναι εφικτή και με την τήρηση της η εταιρεία καθίσταται βιώσιμη. Αυτά είναι που λέει ο εμπειρογνώμονας για αυτή την αίτηση. Τώρα, σε γενικές γραμμές, τι σημαίνει μια τέτοια αίτηση και τι προβλέπει γενικά για τέτοιες αιτήσεις. Καταρχάς, ο νόμος λέει ότι σε αυτές τις αιτήσεις μπορεί να συμπράξει το δημόσιο και οι φορείς δημοσίου και μάλιστα μπορούν να συμπράξουν όπως συμπράττει και ένας ιδιώτης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, παρετούμενος από προνόμια, εξασφαλίσεις, εμπραγμάτων φύσεως κτλ. Τόση σπουδαιότητα δίνει ο νόμος σε αυτή τη διαδικασία και στα ωφέλη που έχει, όπου λέει ότι το δημόσιο και οι δημόσιοι φορείς και όλοι όσοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά μπορούν
να μπορούν να συνενούν και να λαμβάνουν θέση όπως ένας ιδιώτης. Τώρα, τα αποτελέσματα της επικύρωσης. Προφανώς με την επικύρωση δεσμεύονται οι πιστωτές. Για τι πράγμα όμως δεσμεύονται? Δεσμεύονται για τις απαιτήσεις που γεννήθηκαν μέχρι τη μέρα της επικύρωσης της συμφωνίας. Από τη μέρα της επικύρωσης και μετά όλα πρέπει να πληρώνονται μέχρι κεραίας. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι επικυρωθεί η συμφωνία αλλά δεν περπατήσει. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει η ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυτοδικαίως την αποδέσμευση των πιστωτών από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά τους στην πριν την επικύρωση της συμφωνίας στην νομική τους θέση. Άρα δηλαδή, ως μη γενόμενο, επανέρχεται όλος στη νομική θέση την οποία ήταν πριν την επικύρωση. Δεν αποκτάει κάποιος ένα πλεονέκτημα. Τώρα, τα δεσμευτικά όρια της απόφασης επικύρωσης. Εδώ υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Εμείς στο νομική το λέμε ad hoc, συγκεκριμένη. Δηλαδή, το 2014 με την απόφασή του, είχε πει το δικαστήριο, είχε πει το πολυμελές πρωτοδικείο Κορίνθου, επί της αιτήσεως που είχε δικαστεί τότε και είχε γίνει δεκτή μια παρόμοια αίτηση, ότι λέει, το δικαστήριο δεν προχωρά σε δεσμευτική διάγνωση δικαιωμάτων και δεν παράγεται δεδικασμένο, αλλά περιορίζεται στο να διατάξει ή μη το ζητούμενο ρυθμιστικό μέτρο που προβλέπει από τον νόμο. Ουσιαστικά σου λέει ότι σε αυτό το δικαστήριο, αυτό που λέμε είναι αν επικυρώνει ή δεν επικυρώνει. Τώρα ο καθένας τι θεωρεί ότι έχει απέτηση συγκεκριμένα πόσο είναι του καθένας, ας πάει στα δικαστήρια με τις συγκεκριμένες διαδικασίες να το βρει. Άρα, στα συμπεράσματα. Ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα από αυτή την ανάληψη? Το βασικότερο θέμα είναι η έκθεση του εμπειρογνώμου. Είναι η έκθεση του εμπειρογνώμου. Ο εμπειρογνώμος λέει ότι αν η κατάσταση εξελιχθεί όπως προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς αποκλίσεις, κοινοπραξία, έχει σημαντικές πιθανότητες να εξηγιανθεί και να επιβιώσει. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι η κοινοπραξία δεν είναι βιώσιμη και ότι υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, να επέλθει πάυση πληρωμών. Αυτό άλλωστε ομολογείται και στην ίδια την αίτηση. Απ' την άλλη πλευρά, τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι σε περίπτωση ακύρωσης της επικυρωθής της έκθεσης, οι πιστωτές περιέχονται στην νομική κατάσταση πρώτης επικύρωσης. Επίσης, σε περίπτωση πάυση πληρωμών λόγω της νομικής φύσης της κοινοπραξίας, οι ευθύνες βαρύνουν, τα χρέη βαρύνουν τα μέλη. Έτσι. Δεν υπάρχει περιορισμός της ευθύνης, υπάρχει μόνο μια συμβατική σχέση και μια συμβατική κάλυψη. Εξ όλων αυτών των ζητημάτων προκύπτει ότι ο Δήμος δύναται να εξετάσει πολύ σοβαρά να παρέμβει υπέρ της επικύρωσης αυτής της συμφωνίας λόγω του περιεχομένου της έκθεσης του εμπειρογνώμου. Αυτό έχω να πω.